Θέλω να πάμε τώρα στον καλεσμένο σήμερα, τον νομικό και διδάκτορα του Δημοσίου Δικαίου και της Πολιτικής Επιστήμης του Αριστοτέλειο, τον κύριο Θέμη Τζίμα. Καλημέρα κύριε Τζίμα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και εγώ για την ανταπόκριση στην πρόσκληση. Θέλω να ξεκινήσω με αυτό που από το πρωί είναι ένα από τα θέματα συζήτησης, μετά την ομιλία ενώπιον ενός εκατομμυρίου και πλέον πολιτών του Ερντογάν, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ ξαναθύμισε τα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τα έχετε πει στο παρελθόν, και Χαλέπη και Γάζα και Θεσσαλονίκη. Και επειδή το Δεκέμβριο ετοιμαζόμαστε και ενώ λέμε ότι περνάμε ένα κλίμα ηρεμίας, η Δημοκρατία την Κυριακή είχε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ με Νόταμ και για τη Ζουράφα στο FIR Κωνσταντινούπολης, ήρθε και ο Τούρκος πρόεδρος να μας θυμίσει για τη Θεσσαλονίκη της καρδιάς του. Καλά πάμε για το Δεκέμβριο? Πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε να πω το εξής, ότι η υποδοχή της οποίας έτυχε η ομιλία του Ερντογάν από παλαιστινιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι αυτή η οποία μεταφέρεται, υποθέτω, θα έχει αρχίσει φαντάζομαι σπέκουλα, στην Ελλάδα. Δηλαδή αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία έως απόρριψη, διότι ο Ερντογάν είπε πολλά κατά του Ισραήλ, αλλά ούτε την στρατιωτική συνεργασία και στο επίπεδο των μυστικών υπηρεσιών με το Ισραήλ διέκοψε. Και επίσης ο βασικός τροφοδότης μέσω ενός αγωγού σε επίπεδο ενέργειας του Ισραήλ είναι η Τουρκία, υπό την έννοια ότι περνάει μέσω Τουρκίας ο συγκεκριμένος αγωγός. Ναι, θα μπορούσε δηλαδή, αν ήθελε, και αυτό υπόθηκε πάρα πολύ έντονα τα αντίστοιχα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι αν ο Ερντογάν ήθελε να κάνει κάτι συγκεκριμένο υπέρ των Παλαιστινίων, μπορούσε να το κάνει και μπορεί να το κάνει, αλλά δεν το κάνει μέχρι και σήμερα. Άρα η ομιλία του αυτή, μάλλον πέρα από το συναισθηματικό της φορτίο, μάλλον δείχνει ένα άγχος του Ερντογάν να εγγραφεί στον αραβομουσουλμανικό κόσμο ότι και αυτός κάνει κάτι, παρά μια πραγματική πολιτική στροφή στο πεδίο υπέρ των Παλαιστινίων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε στο μυαλό μας, και δεν είναι άσχετο με το γεγονός ότι κανείς δεν ασχολείται, ενώ και από την πλευρά του Ισραήλ και τον είπα, με τον Ερντογάν και με την Τουρκία ως πραγματικό στο πεδίο, επαναλαμβάνω, υποστηρικτή της Παλαιστινιακής αντίσταση. Όλοι ασχολούνται με τη Χεζμπολάχ και με το Ιράν. Μάλιστα, ένα επιπλέον νομίζω ζήτημα το οποίο ενοχλεί τον Ερντογάν είναι ότι και στις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς για απελευθέρωση ομήρων πρωταγωνιστεί το Κατάρ, όχι η Τουρκία. Το ίδιο το ειδικό βάρος της Τουρκίας υπέστη ένα ακόμη πλήγμα, ενώ το ειδικό της βάρος σε σχέση με τη Χαμάς, μετά την επίσκεψη της Χαμάς στη Μόσχα. Δηλαδή, μέχρι ενός σημείου, ιδίως όταν η Χαμάς είχε συστρατευθεί με το σχέδιο των ΗΠΑ για αλλαγή καθεστώτος στη Συρία, ο Ερντογάν κατήχε ένα πλεονέκτημα διπλωματικό μέχρι ενός σημείου και πολιτικό. Αυτό πια σε σχέση με την επιρροή στη Γάζα. Δεν ήταν ποτέ του ελέγχου του Ερντογάν η Χαμάς, έτσι, ούτε πολύ περισσότερο η Γάζα, αλλά είχε μια επιρροή σημαντική. Αυτό φαίνεται ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ πια, έως έχει απολευθεί. Είναι το Ιράν, είναι η Ρωσία, είναι η Κίνα. Αυτοί είναι οι μεγάλοι παίχτες από την άλλη πλευρά σχέση με το Παλαιστινιακό. Τώρα, σε σχέση με αυτό που λέτε, και αυτό εξηγεί πολλά, σε σχέση με αυτό που λέτε, πράγματι ο Ερντογάν έκανε μία ομιλία η οποία και για τη Χαμάς, παραλαμβάνω, και για τη Χαμάς, για όλη την Παλαιστινιακή αντίσταση, δεν ήταν καλή. Υπό ποια έννοια? Είπε διάφορα. Αλλά πρέπει εδώ να θυμόμαστε κάτι. Η μεγάλη τομή που έρχεται τη δεκαετία του 60 κυρίως με την PLO είναι η εισαγωγή της έννοιας του Παλαιστινιακού Εθνικού Σκοπού. Δηλαδή οι Παλαιστίνοι όλοι ανεξαιρέτως συμπεριλαμβανομένοι στις Χαμάς, ασχέτως ιδεολογικών διαφορών της μήτρας της πολιτικής καθενός κτλ., λένε ότι εδώ υπάρχει ένα παλαιστινιακό εθνικό ζήτημα το οποίο δεν κυδαιμονεύεται από κανέναν Άραβα,
Δηλαδή δεν μπορούμε πια να εμπιστευόμαστε, λένε τη δεκαετία του 60, τους Αιγυπτίους ή τους Ιορδανούς ή τους Σύριους να κάνουν τη δουλειά για εμάς. Αυτοί είναι αδέρφια μας Άραβες, αλλά η εθνική μας απελευθέρωση είναι εθνικός μας σκοπός. Ο Ερντογάν τι έρχεται και λέει προχτές. Λέει διάφορα που, στα οποία έχει δίκιο παρεπιπτόντος για τα εγκλήματα του Ισραήλ στη Γάζα. Έχει δίκιο όταν καταγγέλει την κατοχική δύναμη. Αλλά βάζει και μια άλλη διάσταση που λέει εμάς ως Τουρκία μας ενδιαφέρουν αυτά γιατί είναι παλιά δικά μας εδάφη. Δηλαδή πάει και λέει σε ένα κομμάτι, λέει στο κοινό του, αλλά αυτό το ακούν και οι Παλαιστίνοι, ότι εγώ ενδιαφέρομαι για εσάς την πραγματικότητα γιατί εγώ θέλω στρατηγικό βάθος εκεί. Γιατί εγώ εκεί θέλω νεοοθωμανισμό και έχω στο μυαλό μου ότι αυτά ήταν δικά μου. Και τα σύνορα της καρδιάς μου, όλα αυτά που έχει πει και τα λοιπά, ξέρετε, φτάνουν μέχρι εκεί και πάει λέγοντας. Αυτό είναι αντίθετο με την Παλαιστινιακή αντίσταση σε όλες τις εκδοχές. Η Παλαιστινιακή αντίσταση αποστασιοποιήθηκε από τις πολιτικές των υπολείπων αραβικών κρατών. Πολύ περισσότερο δεν θεώρησε ποτέ ότι χρειαζόταν καν να εξηγήσει ότι αποστασιοποιείται από ένα αυτοκρατορικό παρελθόν το οποίο για τους Άραβες ήταν παρελθόν καταπίεσης. Το ότι το επαναφέρει ο Ερντογάν αυτό δείχνει ότι και ο ίδιος έχει ένα μεγάλο πρόβλημα στο να αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή και ότι δεν διαθέτει στέρεα γύρωση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σε σχέση δε με εμάς, ναι, το μεγάλο πρόβλημα με το Δεκεμβρίου είναι το εξής. Ο Ερντογάν σε κάθε διεθνοπολιτική κρίση αποπειράται να αποκτήσει στρατηγικό βάθος. Στη Συρία έπαιξε το παιχνίδι των ΗΠΑ με βοήθεια και δική μας, να μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, και απέκτησε, αυτή τη στιγμή ελέγχει ένα κομμάτι της Συρίας. Βεβαίως μπήκε και σε μια παγίδα εκεί, αλλά σε κάθε περίπτωση ελέγχει ένα κομμάτι της Συρίας. Στη Λιβύη, με συνένοχες και ελληνικές κυβερνήσεις, να μην τα ξεχνάμε. Ανατρέψαμε τον Καντάφη φίλο της Ελλάδας, όπως πήγαμε να ανατρέψουμε και τον Άσαντ φίλο της Ελλάδας. Ο Ερντογάν απέκτησε στρατηγικό βάθος. Στον Αγκόρνο Καραμπάχ, με τη βοήθεια του Ισραήλ, να μην τα ξεχνάμε, και με τη σιωπή των ελληνικών κυβερνήσεων, εθνοκάθαρση στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Λοιπόν, στρατηγικό βάθος για την Τουρκία με το βλέμμα στη ΣΥΠΑ και να ψιθυρίζει στη ΣΥΠΑ. Εγώ μπορώ να σας κάνω τη δουλειά στον Κάφκασο του περιορισμού και του Ιράν και της Ρωσίας μέσα από το παντουρανικό μου δόγμα. Και έρχεται και στην Ελλάδα, χωρίς να έχει βεβαίως μία, δεν έχουμε στην Ελλάδα μία σύγκρουση είτε με την Τουρκία είτε εσωτερική όπως σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, αλλά με την ίδια νοοτροπία, ότι εγώ θέλω να έχω στρατηγική επιρροή και στα δυτικά μου και προς την Ελλάδα και στρατηγικό βάθος, το σχέδιο μιας ρουφοριοποίησης Ελλάδας. Από την άλλη πλευρά, σε όλες τις αντίστοιχες κρίσεις, όλες οι τελευταίες ελληνικές κυβερνήσεις με αποκορύφωμα τη σημερινή, δώσανε στρατηγικό βάθος του ελληνισμού σε άλλες δυνάμεις και χάσανε για τον ελληνισμό. Στη Συρία, για την οποία θυμίζω το ρόλο της το 1987 στην παραχώρηση, στη συμφωνία ότι θα παραχωρηθούν στρατιωτικά της αεροδρόμου για χρησιμοποίηση από ελληνικά στρατιωτικά αεροπλάνα εφόσον ξεσπούσε πόλεμος με την Τουρκία, χάσαμε τη σχέση μας με τον Άσαντ. Την πιο σταθερή μας σχέση, αν θέλετε, στα ανατολικά της Τουρκίας. Από το Ιράκ ακόμη με το οποίο παλιότερα υπήρχαν σχέσεις έχουμε ξεκοπεί τελείως, δεν έχουμε καμία σχέση. Με τους Παλαιστινίους έχουμε καταστρέψει τη σχέση μας. Στη Λιβύη έχουμε μηδενική παρουσία. Θυμίζω τα τελευταία γεγονότα με τους αδιευκρίνιστους ακόμη θανάτους ως προς το ποια ήταν η πραγματική αιτία Ελλήνων. Στην Κύπρο έχουμε εγκαταλείψει πλήρως το δόγμα του ενίου αμυντικού χώρου. Ενώ δηλαδή η Τουρκία επεκτείνει το στρατηγικό της βάθος, εμείς αυτό που κάνουμε είναι να χάνουμε δικό μας στρατηγικό βάθος
και να χαρίζουμε τη χώρα μας για να γίνει στρατηγικό βάθος άλλων δυνάμεων. Βλέπε Ισραήλ, το οποίο κάνει στρατιωτικές ασκήσεις και χρησιμοποιεί την Ελλάδα προκειμένου να εκπαιδευτεί για πλήγματα εναντίον του Ιράν. Ακόμη και τη σχέση μας με το Ιράν την έχουμε καταστρέψει. Αν τα βάλετε στη ζυγαριά, πάμε λοιπόν το Δεκέμβρη, μια δύναμη η οποία προσπαθεί να επεκταθεί, πολλές φορές κάνοντας λάθη, αλλά επεκτείνεται, και μια δύναμη η οποία υποχωρεί. Αυτό είναι ο ορισμός της ανισορροπίας και του κινδύνου. Πείτε μου σας παρακαλώ, άρα αν είναι έτσι η ανάλυση των προϋποθέσεων, τι κάθεσαι να συζητήσεις σε αυτό το τραπέζι? Διότι ακούω ότι θα πάμε στις χαμηλής ένταση και θέλω, θα πάμε μετά στο τι γίνεται στην Παλαιστίνη αλλά και στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά τι θα κάτσεις ακριβώς να συζητήσεις εδώ? Βλέπω σήμερα μετά την αποκάλυψη κύριε Σαδάμ για τη ζουράφα με την ΟΤΑΜ την τουρκική που τη βάζει μέσα στο FIR Κωνσταντινούπολης, βλέπω στα ελληνικά μέσα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επίθεση στη δημοσιογράφο που κάνει την αποκάλυψη, ότι σιγά αυτά είναι μπούρδες, είναι πάγια τουρκική πολιτική. Εντάξει, είναι πάγια τουρκική πολιτική και εσύ τι κάνεις δηλαδή? Αυτή είναι η απάντηση. Αυτά τα οποία προσπάθησα να αναφέρω πριν, ακριβώς αποδεικνύουν τι συμβαίνει όταν η μια πλευρά έχει μια πάγια πολιτική και εσύ έχεις μια πολιτική η οποία αλλάζει, κατά πώς σε εντέλουν ξένες δυνάμεις να την αλλάξεις. Δηλαδή, ναι, πράγματι είναι πάγια τουρκική πολιτική. Όπως πολύ σωστά αναρωτιέστε, η ελληνική πάγια πολιτική ποια είναι? Έλατε. Διότι κάποτε η ελληνική πολιτική ήταν να αντιδρά διπλωματικά, ενίοτε και στρατιωτικά, δηλαδή να κάνει αναχαιτήσεις κτλ. Αυτό υπάρχει σήμερα και έχει αλλάξει. Εδώ έχουμε το εξής πρόβλημα, το έχουμε πάρα πολλές φορές και θα συνεχίσω να το λέω. Η Τουρκία έχει δική της εθνική πολιτική. Καλή, κακή, αποτελεσματική, αναποτελεσματική, έχει δική της. Η Ελλάδα δεν έχει δική της εθνική πολιτική. Το αποτέλεσμα είναι ότι πηγαίνουμε σε συζητήσεις στη βάση κλίματος. Το κλίμα το φτιάχνουν τα μέσα ενημέρωσης. Τα μέσα ενημέρωσης ελέγχονται από συγκεκριμένες πλευρές, ξένες πρεσβείες και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Λοιπόν, άρα πάμε στη βάση ενός σκηνοθετημένου κλίματος, χωρίς να υπάρχει ελληνική ατζέντα. Για την τουρκική πλευρά ξέρουμε τι υπάρχει, ξέρουμε η Τουρκία τι θέλει, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Από την ελληνική πλευρά, αν το κλίμα είναι καλό και αν εμείς δεν έχουμε κάποια απέτηση από την Τουρκία, που από ό,τι ξέρουμε δεν έχουμε, ποιο ακριβώς ζήτημα θα τεθεί? Εγώ αυτό δεν το έχω κατανοήσει ακόμη, ποιο ζήτημα. Δηλαδή καταλαβαίνω γιατί η Τουρκία θέλει να μιλήσει με την Ελλάδα. Θέλει να μιλήσει με την Ελλάδα γιατί θέλει να θέσει ζήτημα κυριαρχίας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, αποστρατιωτικοποίησης, κυριαρχικών μας δικαιωμάτων κτλ. Κτλ. Μουσουλμανικής μειονότητας, θέλει να τα θέσει όλα αυτά. Η ελληνική πλευρά ποιο ζήτημα θα θέσει? Μεγάλο ερώτημα αυτό. Πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Άρα, κατά τη γνώμη σας, και να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, τι προϊονίζεται εδώ? Διότι κοιτάξτε, πέρασε η συνάντηση σε πολιτικό επίπεδο που έγινε τον Οκτώβρη, ήρθε αυτή η ΝΟΤΑΜ, έρχεται η ομιλία στην Κωνσταντινούπολη με αναφορές και στη Θεσσαλονίκη, δεν νομίζω ότι το επέλεξε τυχαία. Τι προϊονίζεται κατά τη γνώμη σας ο Δεκέμβριος? Νομίζω ότι θα είναι συνάρτηση των διεθνών εξελίξεων. Α. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, η ελληνική κυβέρνηση και όχι μόνο η κυβέρνηση, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ είναι στην ίδια γραμμή, έχουν αποφασίσει ότι η εξωτερική μας πολιτική θα ακολουθεί πιστά αυτά τα οποία θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και κατ' επέκταση και το Ισραήλ και πάει λέγοντας. Και όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτές είναι το μεγάλο αφεντικό, το Ισραήλ έπεται. Το τι θα βγει θα έχει να κάνει με την απέτηση των Ηνωμένων Πολιτείων από την Ελλάδα σε σχέση με το Αιγαίο. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ θέλουν με κάθε κόστος ήρεμα νερά στο Αιγαίο και ήρεμα νερά στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα η Ελλάδα νομίζω ότι θα πειθαρχήσει και
θα προσπαθήσει να εμπεδώσει ένα κλίμα ότι τα προβλήματά μας με την Τουρκία, αν δεν έχουν λυθεί, τουλάχιστον βρίσκονται σε μια πολύ μεγάλη ύφεση. Λοιπόν, το πρόβλημα με αυτή την εικόνα είναι, επαναλαμβάνω, ότι από την άλλη πλευρά κανένα από τα ζητήματα που έχει θέσει έναντι της ελληνικής κυριαρχίας και των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν έχει αναιρεθεί. Είναι όλα ενεργά. Κλείνω ως εξής. Γιάννης από την Αθήνα. Μια ερώτηση για τον κύριο Τζίμα. Όταν συνομιλείς με αυτόν που σε απειλεί διαχρονικά με πόλεμο, δεν τον νομοποιείς κατ' ουσίαν? Εξαρτάται σε ποιο επίπεδο συνομιλείς και με ποιο τρόπο. Τι εννοώ? Έμεσες συνομιλίες υπάρχουν όλων με όλους, έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε, η Χαμάς εμέσως συνομιλεί με το Ισραήλ, μέσω Κατάρ, μέσω Αιγύπτου, ακόμη και στο πεδίο της μάχης. Δεν μπορείς να σταματήσεις να συνομιλείς. Το ζήτημα για μένα τίθεται στο εξής, ότι όταν ο ένας, και το επαναλαμβάνω, γίνεται κουραστικό, αλλά για μένα αυτό είναι το κλειδί, να συνομιλείς με κάποιον όταν και εκείνος και εσύ έχετε κάτι να ζητήσετε το ένας από τον άλλον. Όταν μόνο εκείνος έχει να ζητήσει, δεν είναι μια ισότιμη συνομιλία. Έρχεται αυτός ο οποίος απαιτεί και εσύ, ο οποίος είτε πιο στεναρά είτε λιγότερο στεναρά προσπαθεί να αντισταθεί στην απαίτησή του. Αυτή εξορισμού είναι μια ετεροβαρή σχέση. Στην διεθνή διπλωματία, σε αντίθεση με αυτά που λένε διάφοροι δίθεν γνώστες τύπου Νίκου Δένδια κτλ., δεν συνομιλείς γιατί γενικώς είναι καλύτερο να συνομιλείς από το να μην συνομιλείς. Δεν ισχύει αυτό. Υπάρχουν στιγμές που δεν πρέπει να μιλήσεις με τον άλλον. Πότε δεν πρέπει να μιλήσεις? Όταν η σχέση είναι ετεροβαρής. Οφείλεις να την κάνεις ισότιμη και μετά να πας να μιλήσεις. Εμείς αυτή τη στιγμή εμπεδώνουμε μια ετεροβαρή σχέση υπέρ της Τουρκίας και επιλέγουμε να μιλάμε υπό όρους δυσμενείς για εμάς, γιατί μας το ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε, σας παρακαλώ πολύ, στο τι διαδραματίζεται στη γειτονιά μας, στο Μεσανατολικό. Τα όσα εξελίσσονται το τελευταίο διάστημα στη Λωρίδα της Γάζας και βεβαίως οι προεκτάσεις που υπάρχουν, γιατί πια είναι εμφανές ότι με τον ένα ή τον άλλον τρόπο όλοι οι παίκτες μπαίνουν στην ιστορία αυτή. Καταρχάς θέλω να μου πείτε, μετά το περίφημο ψήφισμα στη Γενική Συνέλευση, όπου εμείς με βάση την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΙΠΕΞ το διευκολύναμε με την αποχή μας, το άκουσα και αυτό, ναι, να περάσει. Ναι. Είναι δημιουργική η ασάφεια αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει γελάει ο κόσμος. Ναι, εντάξει. Άμα θέλαμε να το διευκολύνουμε, μπορούσαμε να το διευκολύνουμε και υποψηφίζοντάς το. Βέβαια, το ΙΠΕΞ δεν έμεινε σε αυτή την αστειότητα. Και με συγχωρείτε, αλλά μισό διακόπτω. Αλλά έκανε κάτι και είπε κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο για τις εθνικές θέσεις. Είπε ότι δεν το υπερψήφισε διότι ήθελε να υπερψηφίσει το ψήφισμα του Καναδά, το οποίο μιλούσε για τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και για δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ. Και αναρωτιέμαι, για να δείτε σε τι βάθη κατάντιας έχει φτάσει η ελληνική εξωτερική πολιτική και πόσο βαθιά αντεθνική είναι. Το λέω με πλήρη επίγνωση, ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ασκεί βαθιά αντεθνική πολιτική και δυστυχώς στην ίδια πλευρά είναι και η Κύπρος. Δηλαδή, ο Ατήλας στην Κύπρο έχει δικαίωμα αυτοάμυνας? Αν αύριο, όπως έχουμε δικαίωμα, αποφασίσουμε ότι τα σχεδόν 50 χρόνια κατοχής, τα 49 χρόνια κατοχής θα γίνουν 50, είναι πολλά, η ειρηνική προσπάθεια, όχι ειρηνική, χωρίς χρήση βίας, γιατί η ειρήνη δεν υπάρχει ακόμη, λοιπόν, η μη χρήση βίας δεν αποδίδει και αποφασίζει η Κυπριακή Δημοκρατία να πάρει τα όπλα και να απελευθερώσει τα εδάφη της. Η κατοχική δύναμη έχει δικαίωμα νόημης άμυνας? Το ελληνικό και το κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών και οι αντίστοιχες ηγεσίες λένε ναι, έχει. Δηλαδή διανοούμαστε ως
πρακτορεύοντες αμερικανικά και ισραηλινά συμφέροντα, σε τι βάθη κατάντιας αντεθνικής έχουμε φτάσει. Αφήστε το ανθρώπινο ζήτημα που πρέπει να... Τι να πω, τέλος πάντων, δεν θα χρησιμοποιήσω κάποιον όρο, αλλά να έχετε σε μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση για να μην σε συγκινεί ότι 170 παιδιά δολοφονούνται κάθε μέρα πέρα από αυτά που τραυματίζονται από βομβαρδισμούς που όμοιους τους δεν έχουμε δει πουθενά τις τελευταίες δεκαετίες. Τα αφήνω αυτό. Το εθνικό ζήτημα είμαστε τόσο ανόητοι ώστε δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Τι συμβαίνει κατά τη γνώμη σας αυτή τη στιγμή? Στη Μέση Ανατολή εννοείται, στην Ελλάδα? Ναι, στη Μέση Ανατολή, στην Ελλάδα το καταλάβαμε, δεν χρειάζεται τα αναλύσετε περισσότερο. Αυτή τη στιγμή ακόμη είμαστε στο όριο. Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο ορόσημο, που είναι η ομιλία του ηγέτη Χεζμπολάχ την Παρασκευή. Περιμένουμε να δει, επειδή πάντα οι ομιλίες του Νασράλα λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη από όλους, ανακοίνωσε με ένα σκηνοθετημένο έτσι πολύ ωραία βίντεο 10 δευτερολέπτων ότι την Παρασκευή, και κατομιλήθηκε επίσημη ανακοίνωση, θα μιλήσει 3 ώρα το μεσημέρι. Έχει σημασία για να δούμε εκεί αν πηγαίνουμε σε κλιμάκωση και σε περιφερειακό πόλεμο ή σε αποκλιμάκωση. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ισορροπούμε στην κόψη. Υπάρχουν αντίθετες πληροφορίες, δηλαδή το Ισραήλ έχει αρχίσει κάποιες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Ναι. Το πόσο καλά πηγαίνουν δεν το ξέρουμε ακόμη. Έχουμε αντιφατικές πληροφορίες. Φαίνεται ότι έχει θύματα, αλλά δεν ξέρουμε πόσο πολλά. Αυτές οι επιχειρήσεις όπως φαίνεται είναι ακόμη στα όρια. Είναι πολύ κοντά στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας. Δεν έχει μπει προς τα μέσα. Και φαίνεται ότι δέχεται και κάποιες επιχειρήσεις στα μετώπιστέν του από μικρές μονάδες. Η λογική λέει ότι αυτή είναι η προετοιμασία μιας εκτεταμένης χερσαίας εισβολής. Και η λογική επίσης λέει ότι μπροστά σε ένα τέτοιο γεγονός, οι περιφερειακοί δρόντες, πρώτα οι Χεζμπολάχ θα εμπλακούν ακόμη πιο ενεργά, ήδη έχουν εμπλακεί, δηλαδή οι Χεζμπολάχ, οι δυνάμεις που πρόσκυνται στο Ιράν από το Ιράκ, η Συρία και οι Εμένοι έχουν εμπλακεί, αλλά έχουν εμπλακεί ακόμη με έναν λελογισμένο τρόπο. Λοιπόν, εάν το Ισραήλ προχωρήσει σε αυτό που έχει πει ο Νετανιάχου, ο τρόπος θα γίνει ισχυρότερος. Και εκεί μπορεί να δούμε και μια κλιμάκωση σε μια μείζωνα περιφερειακή σύγκρουση, η οποία θα πάρει και ευρύτερες διαστάσεις. Υπάρχει όμως και πιθανότητα μέσα από αυτήν την προσεκτική χορογραφία, τρομερά αιματηρή αλλά προσεκτική χορογραφία λελογισμένης κλιμάκωσης, τελικώς η λογική να επικρατήσει και να μπούμε σε μια φάση αποκλιμάκωσης με τον Ισραηλινό στρατό σταδιακώς να υποχωρεί. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι το λιγότερο πιθανό σενάριο για τον εξής λόγο. Ο Νετανιάχου παίζει το κεφάλι του. Και αυτό δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο για το Ισραήλ, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει κατορθώσει να ελέγξει το καθεστώς εκεί. Λοιπόν, ο Νετανιάχου παίζει το κεφάλι του και ξέρει ότι αν αύριο, μεθαύριο, σε μια εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες φύγει από τη Γάζα χωρίς στρατιωτικό αποτέλεσμα, διότι ακόμη δεν έχει πετύχει κανένα στρατιωτικό αποτέλεσμα ουσιαστικό. Λοιπόν, δεν αντιμετωπίζει μόνο το πολιτικό του τέλος, αλλά αντιμετωπίζει και την πιθανότητα να μπει φυλακή. Και εδώ έχουμε μία σύμπτωση παραγόντων, Νετανιάχου, γερακιών του Ισραήλ, γερακιών στις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ, που σμπρώχνουν την κατάσταση προς μία ολοένα μεγαλύτερη κλιμάκωση. Εάν αυτή συμβεί, δεν μπορούμε να προβλέψουμε το πού θα σταματήσει, διότι θα γίνει το πρωτεύον μέτωπο μιας παγκόσμιας σύγκρουσης. Η παρουσία των Κινέζικων πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο και η επίσκεψη της Χαμάς στη Μόσχα έδειξαν ότι αυτό είναι το σενάριο που θα δούμε. Άρα λέτε ότι εάν πάμε σε αυτή τη λογική,
τότε θεωρείται εκ των όνων κάνευ την κλιμάκωση με την εμπλοκή και άλλων δρόντων, διότι πολλοί λένε ότι σε αυτή τη φάση αυτό που είπατε εσείς με πολλά εισαγωγικά λελογισμένες απαντήσεις Χεζμπολάκ και άλλων, στην ουσία είναι ένα σήμα προς το Ισραήλ ότι δεν θα το πάμε εμείς παραπάνω, και αυτό δημιουργεί και απογοήτευση στους Παλαιστινίους. Αν δει κάποιος πώς τοποθετήθηκε ένας από τους εκπροσώπους τύπου της Χαμάς για τη δράση Χεζμπολάκ, περίπου λέει ότι άλλα περιμέναμε και άλλα κάνατε. Εδώ αυτή τη δήλωση τη διάβασα και εγώ, δεν την άκουσα με τα αυτιά μου και πάντα κρατώ μία επιφύλαξη, αλλά τη διάβασα και εγώ. Δεν ξέρω τώρα αν μεταφέρθηκε σωστά. Η αίσθηση που έχω είναι ότι σίγουρα υπάρχει ένας, άλλωστε γίνανε και αντίστοιχες συναντήσεις και ανακοινώθηκαν, υπάρχει ένας συντονισμός. Κατά τη γνώμη μου ο συντονισμός αυτός φτάνει σίγουρα μέχρι τη Μόσχα και μέχρι και το Πεκίνο, εκτιμώ. Δεν σημαίνει ότι σε όλα τα επίπεδα από το πεδίο της μάχης μέχρι το γενικό διπλωματικό συμμετέχουν όλοι στον ίδιο βαθμό, αλλά είναι προφανές πια ότι διαμορφώνεται ένα στρατηγικό βάθος. Αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή, δεν πρέπει να την υποτιμούμε. Δηλαδή ότι υπάρχει πια μια σύγκρουση στη στενή λωρίδα της Γάζας, το στρατηγικό βάθος ο οποίος φτάνει από τη μια μέχρι την Ουάσιγκτον και από την άλλη μέχρι το Πεκίνο. Αυτή είναι τεράστια αλλαγή. Ένα. Δύο. Στην πλευρά αυτού που λέμε του άξονα της αντίστασης από Παλαιστινίους μέχρι, όπως είπαμε, που φτάνει μέχρι Ιράν, Ρωσία, Κίνα, ο συντονισμός δεν μπορεί να είναι το ίδιο εύκολος όπως στη δυτική πλευρά, η οποία έχει δουλέψει αυτό το σύστημα εδώ και δεκαετίες. Τρίτον, η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και οι άλλες είναι οργανώσεις οι οποίες σχετίζονται με το Ιράν. Δεν είναι μαριονέτες του Ιράν. Ούτε ο ένας είναι μαριονέτα του άλλου. Αυτό έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Το τέταρτο είναι ότι θεωρώ ότι η Χαμάς λογικά, χωρίς φυσικά να έχω ρεπορτάζ, ανέλαβε να διαχειριστεί τη χερσαία εισβολή του Ισραήλ μέχρι του σημείου που δεν θα αντέχει άλλο στρατιωτικά. Και νομίζω ότι τότε θα δούμε μια πιο ενεργή εμπλοκή της Χεζμπολά, εκτός και αν έχουν, γιατί σίγουρα γίνονται πάρα πολλά στο παρασκήνιο που ούτε τα φανταζόμαστε, εκτός και αν έχουν πάρει το μήνυμα και οι δύο πλευρές ότι η κλιμάκωση είναι αναπόφευκτη, οπότε δούμε πιο έντονη δράση, ολοκληρωτική δράση μάλλον, πολύ νωρίτερα. Άρα όλα είναι ανοιχτά, λέτε. Δεν είναι. Ναι. Νομίζω όμως ότι η τάση αυτή τη στιγμή, μιλάμε, είναι προς την κλιμάκωση. Προς την κλιμάκωση. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι, ναι, προς τα εκεί. Λέει εδώ ο φίλος μου να ρωτήσουμε κάτι τον κύριο Τζίμα. Ο κάθε πόλεμος για να διεξαχθεί με τις όποιες ζημιές του, τα κέρδη του πρέπει να είναι πάντα πολύ μεγαλύτερα. Από αυτή την άποψη, ποια είναι τα κέρδη που θα είναι πολύ μεγαλύτερα από τις ζημιές αν γίνει παγκόσμια σύραξη όσον αφορά τους μεγάλους παίκτες? Σε σχέση με τις πυρηνικές δυνάμεις, καμία από αυτές δεν θέλει μια κατακλυσμένη παγκόσμια σύγκρουση. Δεν θέλει μια σύγκρουση η οποία να θέσει επιτάπητο στην πυθανότητα να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά. Τι θα ήθελαν όμως? Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελαν να δουν την επιρροή του Ιράν, η οποία φτάνει μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα τα σύνορα του Ισραήλ, να εξαφανίζεται. Θα ήθελαν επίσης να δουν μία αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, ακόμη περισσότερο, διότι αυτό θα διέλυε τον άξονα τον ευρασιατικό, ή θα τον έπληκε πάρα πολύ σοβαρά, νομίζω και θα τον διέλυε όμως, Ρωσίας, Ιράν, Κίνας. Ο διεθνοπολιτικός στρατιωτικός άξονας αυτή τη στιγμή, νομίζω από εκείνη την πλευρά, είναι οι τρεις αυτές χώρες. Αυτές είναι ο πυρήνας. Και γύρω από εκεί υπάρχουν και μια σειρά ακόμα δρόντων. Άρα, ήττα του Ιράν στην περιοχή, μια ήττα του Ιράν, θα είναι τεράστιας σημασίας, πολύ μεγάλο πλήγμα, πολύ βαρύ πλήγμα για τη Ρωσία και για την Κίνα. Από την άλλη, η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν, εν προκειμένου η Ρωσία που βολεμάει και άμεσα με την ατοϊκή, νατοουκρανική πλευρά, βλέπει το όφελος ότι μια μεγάλη σύγκρουση η οποία θα πλήξει το Ισραήλ, πέρα από ζητήματα κύρους, οικονομικά κτλ., της ανοίγει το δρόμο για να τελειώνει νωρίτερα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ήδη το παγκόσμιο ενδιαφέρον και το ενδιαφέρον των ΗΠΑ είναι στο Ισραήλ.
αυτό σημαίνει μαύρες μέρες για τον Ζελένσκι και για την Ουκρανία και μια ευκολότερη ρωσική νίκη. Άρα και οι δύο πλευρές έχουν μεγάλα ωφέλη να προσδοκούν. Το πρόβλημα είναι ότι και οι δύο πλευρές, επειδή ακριβώς έχουν μεγάλα ωφέλη να προσδοκούν, βρίσκονται σε μια θέση στην οποία οι σύμμαχοί τους γίνονται μη αναλώσιμοι. Και όταν για τις μεγάλες δυνάμεις οι σύμμαχοί τους γίνονται μη αναλώσιμοι, διότι συνήθως είναι αναλώσιμοι, αυτό σημαίνει ότι η κλιμάκωση, αν δεν σταματήσει εγκαίρως, δηλαδή δεν λογικευτούν όλοι οι παίκτες και πούνε πάμε να βρούμε μια καινούργια ισορροπία και θα την τηρήσουμε, η κλιμάκωση καθίσταται αναπόφευκτη. Και από ένα σημείο και μετά αποκτά και μια δική της εσωτερική δυναμική, την οποία δεν είναι εύκολο να την ελέγξεις. Δεν πρόκειται για λάθος, αυτό που λένε συχνά από ένα λάθος, δεν είναι το λάθος, είναι ο στρατηγικά λανθασμένος υπολογισμός. Που σημαίνει? Που σημαίνει ότι αρχίζεις μπροστά, επειδή είναι σημαντικά τα ωφέλη, αρχίζεις και υποτιμάς τον πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο, που είναι μια κατακλυσμία σύγκρουση. Πιο φανατικές φωνές παίρνουν το πάνω χέρι εκεί που διαμορφώνονται οι πολιτικές. Υποτιμάς το πόσο διατεθειμένος από ένα, υποτιμάς το πόσο αποφασισμένος από ένα σημείο και μετά είναι να μην υποχωρήσει ο αντίπαλός σου, και κάνεις το παραπάνω βήμα κλιμάκωσης που επιφέρει κατακλυσμία συνέπειες. Δηλαδή, δείτε τώρα πολύ συγκεκριμένα. Το είχαμε πει και άλλη φορά. Το Ισραήλ έθεσε έναν τρομερά μαξιμαλιστικό στόχο. Θέλει να δει, είπε ο Νετανιάχου, ότι θα αλλάξει μια για πάντα τη γεωγραφία της Παλαιστίνης και της Μέσης Ανατολής. Ο Μπάιντεν δημοσίως, δεν ξέρουμε τι το έχει πει πίσω στο παρασκήνιο, δημοσίως βγήκε και υποστήριξε 1000%. Αυτομάτως έχει φέρει τη Ρωσία σε μια θέση και την Κίνα που τους είναι, όπως και το Ιράν βέβαια, πρώτα το Ιράν, μετά τη Ρωσία και μετά την Κίνα, που τους είναι αδύνατον από ένα σημείο και μετά να μην επέμβουν στη σύγκρουση εάν όντως προχωρήσει ο Νετανιάχου σε ένα τέτοιο σχέδιο. Άρα η μία πλευρά προβοκάρει τη σύγκρουση, η επόμενη πλευρά παίρνει τη σκυτάλη και αυτό οδηγεί σε ένα σπιράλ κλιμάκωσης, το οποίο αποκτά μια εσωτερική δυναμική, η οποία είναι αδύνατο να σταματήσει. Πώς θα μπορούσε να σταματήσει αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ? Να ρίξουν τον Νετανιάχου από την εξουσία. Αλλά δεν φαίνεται ότι υπάρχουν οι δυνάμεις με αυτή την οριμότητα μέσα. Είναι δυνατόν αυτό, πιστεύετε, κύριε Τζίμα, σε κατάσταση κρίσης, όπως την αντιλαμβάνει το Ισραήλ, έτσι? Να μπούμε στα παπούτσια του άλλου. Είναι δυνατόν να ρίξεις την κυβέρνησή σου όταν διεξάγει επιχειρήσεις? Είναι λίγο δύσκολο. Την Ισραηλινή κοινωνία έχει αρχίσει να διαμορφώνεται ένα ρήγμα και σε αυτό πρωταγωνιστούν και οι οικογένειες των ομήρων. Η Ισραηλινή κοινωνία βρίσκεται μπροστά στο εξής μεθοδολογικό αδιέξοδο. Χρεώνει το πολύ σοβαρό πλήγμα που δέχτηκε στον Νετανιάχου, στην ανικανότητά του, στη διαφθορά του, στα ψέματά του, και την ίδια στιγμή στρατεύεται όλοι πίσω από τον υπεύθυνο της καταστροφής. Αυτό έχετε πολύ μεγάλο δίκιο, ότι σε στιγμές που νιώθεις και είναι στιγμές κρίσης είναι δύσκολο να το αντιληφθείς. Αλλά αν δεν αντιληφθείς το μεθοδολογικό προφανές, ότι δεν μπορεί να με βγάλει από την κρίση αυτός που με έβαλε σε αυτήν, διακινδυνεύεις να βρίσκεσαι σε ολοένα μεγαλύτερες ήττες. Είναι ένα πρόβλημα συλλογικής αντίληψης που συναντάμε πολύ συχνά σε καιρούς κρίσεων. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Τάκης, για να τον προβοκάρω λίγο τον κύριο Τζίμα, μπορεί να μου βρει, λέει, μια δήλωση της Χαμάς υπέρ των θέσεων για Αιγαίο και Κύπρο που να εγγίζει τις εθνικές μας θέσεις? Γιατί να κάνει θέση, να πάρει θέση η Χαμάς υπέρ του? Η Χαμάς δεν παίρνει θέση για τα διεθνή. Η Χαμάς είναι κομμάτι του εθνικού απελευθερωτικού κινήματος της Παλαιστίνης. Δεν έχει διεθνείς θέσεις. Θέλω να πω, δεν είναι σχολιαστής διεθνών ζητημάτων η Χαμάς. Είναι κράτος πρώτα απ' όλα η Χαμάς. Η Χαμάς είναι ένα κίνημα της Παλαιστινιακής Αντίστασης, το οποίο ενδιαφέρεται να απελευθερώσει την Παλαιστίνη.
Για να δείτε πόσα λίγα πράγματα πολλές φορές και λογικά γνωρίζουμε. Το 2009 ήμουν στη Γάζα εν μέσω βομβαρδισμών. Όχι τόσο. Ήταν μια από τις, αν θυμάμαι καλά, ήταν η επιχείρηση Cast Lead, κάπως έτσι την λέγανε οι Ισραηλοί. Πολύ αιματηρή επιχείρηση, από τις πιο αιματηρές μέχρι τότε. Ήμουν στη Ράφα ως μέλος μιας αντιπροσωπείας τότε του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι κυριαρχούνταν από τη Χαμάς, έτσι. Η Χαμάς, η πρώτη διεθνής αποστολή που είχε μπει στη Γάζα τότε, ήμασταν εμείς. Ήταν ελληνική αποστολή. Και κάνει μεγάλη εντύπωση. Και η δεύτερη ήταν πάλι ελληνική, ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, νομίζω. Οι άνθρωποι της Χαμάς τότε ονόμασαν, πρόχειρα βέβαια, μία πτέρυγα του νοσοκομείου της Ράφα, πτέρυγα Γεωργίου Παπανδρέου, προς τιμήν του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Τι θέλω να πω. Αυτό δεν είναι γνωστό ευρύτερα, διότι τώρα και όσοι το ξέρουν, το έχουν αφήσει κατά μέρες κλπ. Τι θέλω να πω με αυτό. Ένα κίνημα εθνικής απελευθέρωσης σε αυτόν που θα πάει και θα του προσφέρει βοήθεια δεν θα πει όχι. Αν θα του την προσφέρει η Τουρκία, θα τη δεχτεί από την Τουρκία. Αν θα του την προσφέρει η Ελλάδα, θα τη δεχτεί από την Ελλάδα. Ξεχνούμε όμως ότι όταν η Ελλάδα έσωσε την Παλαιστινιακή Αντίσταση τη δεκαετία του 80, για την παγκόσμια κοινότητα ο Αραφάτ ήταν τρομοκράτης. Η Φατάχ ήταν τρομοκράτης. Σωστή υπενθύμηση αυτή, γιατί τα ξεχνάμε, έχετε δίκιο. Σωστή, τρομοκράτης, αρχιτρομοκράτης, έτσι λέγω το. Μάλιστα. Δεν είχε εμφανιστεί ακόμη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ή θεωρούνταν ένας τρομοκράτης. Δηλαδή, γιατί να κάνει η Χαμάς δήλωση? Γιατί δεν σχολιάζει η Χαμάς το τι συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη? Θέλω να πάμε σε μερικά ακόμη ερωτήματα. Σας κουράζω λίγο σήμερα, αλλά έχει ενδιαφέρον, διότι βλέπω εδώ πάρα πολύ. Ο κόσμος προβληματίζεται πάρα πολύ και μου στέλνει η διάφορα εδώ. Λοιπόν, λέει εδώ κάποιος. Εκτιμώ, κύριος Τζίμας, ότι ο πόλεμος ο Γιάννης, που δέχτηκαν και δέχονται ακόμη οι λαοί των δυτικών κοινωνιών από τις ελίτ της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, με ένα εκ των αποτελεσμάτων να είναι η υποχώρηση συνειδήσης έννοιας του έθνους κράτους, που αποτέλεσε ένα από τα θεμέλια σύγχρονων δυτικών κοινωνιών, ουσιαστικά οδηγεί στην υποχώρηση και την παρακμή της δυτικής κυριαρχίας. Ναι, βέβαια. Θεωρώ ότι η Δύση. Εντάξει, έχει τώρα αυτή είναι μια μεγάλη ανάλυση. Θα το πω πολύ σχηματικά. Αυτό που λέμε Δύση πρώτα απ' όλα ως ενιαίο φαινόμενο δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει και Ανατολή ως ενιαίο φαινόμενο. Αυτό το οποίο μιλάμε, για το οποίο μιλάμε είναι οι πρώην αποικιακές κοινωνίες και τα προτεκτοράτα τους. Εμείς ανήκουμε στη δεύτερη κατηγορία, στα οποία με έναν στρεβλό τρόπο επιβάλλουν τη δική τους κυρίαρχη ιδεολογία. Αυτά τα κράτη, αυτές οι ελίτ, οι αποικιοκρατικές, παλαιές και νέες, δομούνται γύρω από τη λατρεία της ισχύως. Γι' αυτό και κορύφωσαν με το φασισμό-ναϊσμό και παρήργαν το φασισμό-ναϊσμό. Δεν μπορούν να ειρηνεύσουν, δεν μπορούν να σταματήσουν πριν, δεν μπορούν να βρεθούν σε μια ισορροπία με άλλες δυνάμεις. Αυτή η παγκόσμια σύγκρουση που βλέπουμε να εξελίσσεται είναι οι παλαιοί και νέοι αποικιοκράτες, οι οποίοι δεν δέχονται να υπάρξουν σε ένα πολυκεντρικό κόσμο. Είναι διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα παρά να βρεθούν σε μια ισορροπία με τη Ρωσία, την Κίνα και άλλες δυνάμεις, εντός της οποίας ισορροπίας δεν θα κάνουν ή δεν θα νομίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν σε όλο τον πλανήτη. Και επειδή οι κοινωνίες δεν θέλουν να ακολουθήσουν, οι δυτικές, εντός εισαγωγικών δυτικές, σε μια τέτοια κατάσταση διαρκούς πολέμου, έχουμε μία ολοένα μεγαλύτερη επιβολή περιορισμών, λογοκρισίας και μηχανισμούς στρέβλωσης των συνειδήσεων και των αναλυτικών μας ικανότητων. Αυτό το οποίο εσχάτως, για παράδειγμα, πρέπει να λέμε όλοι μετά το «ο Πούτιν ο δικτάτορας» είναι η Χαμάς, οι Ισλαμιστές τρομοκράτες. Και φτάνουμε σε ένα σημείο, ακόμα και κοινωνίες όπως η δική μας, που δεν είναι μια αποικιοκρατική κοινωνία και μπορούσε να αναλύει καταστάσεις γιατί γνώριζε καταστάσεις, εκουσίως σχεδόν να χάνει τη γνώση που κατήχε. Εξηγούμε. Στο κέντρο της Γάζας, χριστιανική εκκλησία.
με επίσκοπο, με πίμνιο, η οποία φιλοξενούσε χριστιανούς και μουσουλμάνους. Βομβαρδίζεται από το Ισραήλ, στον περίβολό της έστω. Ποια ισλαμιστική τρομοκρατία συντηρεί πίμνιο χριστιανικό? Οι χριστιανοί της Συρίας, τους οποίους τους έχουμε ξεχάσει, όπως έχουμε ξεχάσει το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, όλος περιέργος, τα δικαιώματα στο οποίο στους Ελληνοορθοδόξους τα έδωσε ο Σαλάχ αλ-Δίνος, Σαλαδίνος, μουσουλμάνος. Λοιπόν, οι χριστιανοί της Συρίας προσεύχονται υπέρ των Παλαιστινίων. Αν οι Παλαιστίνοι ήταν στη Γάζα ισλαμιστές τρομοκράτες, θα προσευχόταν οι χριστιανοί υπέρ τους? Ο ΆΙΣΙΣ πέρασε από μαχαίρι τους χριστιανούς της Συρίας και τους Γεζίντι και τους Ιήτες μουσουλμάνους και τους Αλεβίτες, και όλοι αυτοί ήταν με τον Άσαντ, τον οποίο Άσαντ προσπαθούσε να ρίξει η Δύση. Η περιοχή αυτή μας ήταν γνωστή σε εμάς τους Έλληνες. Και ευτυχώς είναι πολύ διαφορετική από αυτά που ακούμε από τα μέσα ενημέρωσης. Αλλά ακριβώς η Δύση μέσα, εντός εισαγωγικών Δύση, μέσα στην παρακμή της, πετυχαίνει να ξεχάσουμε και να βρεθούμε σε μια κατάσταση απόλυτης σχεδόν αδυναμίας αντίληψης και ανάλυσης. Κύριε Τζίμα, έχετε πει μερικά πράγματα και έχετε θυμίσει μερικά πράγματα που αναδεικνύουν και ποιο ρόλο έπαιζε στο παρελθόν η χώρα μας. Γιατί πολλοί λένε, όχι, η χώρα μας έπαιζε ρόλο και σε σχέση με το Ισραήλ και σε σχέση με τους Παλαιστινίους. Έπαιζε έναν άλλο ρόλο. Λέει εδώ ο Νίκος, τι θεωρεί πιο πιθανό ο κύριος Τζίμας, να επιληθεί το ζήτημα της παγκόσμιας ηγεμονίας με μικρότερους ή μεγαλύτερους περιφερειακούς πολέμους, με εμπλεκόμενες ακόμη και μεγάλες δυνάμεις όπως γίνεται στην Ουκρανία, ή τελικά δεν θα αποφύγουμε μια άμεση αντιπαράθεση των μεγάλων δυνάμεων? Γιατί αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα δούμε σίγουρα μια πολύ μεγάλη κλιμάκωση των πολεμικών αντιπαραθέσεων όπου ανοίγουν από εδώ και πέρα. Είναι εφικτό να ελεγχθεί η δυναμική τέτοιων συγκρούσεων? Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω με την έννοια ότι πολλές φορές υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες. Όχι πολλές φορές, πάντα. Σίγουρα το πιο λογικό είναι το πρώτο σενάριο. Μείζονες περιφερειακές συγκρούσεις, αλλά όχι μια κατακλυσμία αντιπαράθεση, προκειμένου να μην φτάσουμε σε ένα επίπεδο ολοκαυτώματος. Η λογική λέει ότι οι μηχανισμοί στο τέλος αποφυγής, αν μη τι άλλο, αυτού του πράγματος θα λειτουργήσουν. Το ένστικτο επιβίωση, τέλος πάντων. Παρόλα αυτά, όπως έγραψε και σε ένα άρθρο, πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Ακόμη κι αν οι πιθανότητες είναι, με όλη αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και με τον τρόπο που κινούνται, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, οι κυβερνήσεις κάθε ενός κράτους, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας, μόνο 10% να δούμε μια κατακλυσμία σύγκρουση. Δεχόμαστε να το διακινδυνεύσουμε? Έδωσε ένα ερώτημα σε ένα άρθρο μου και έλεγα, τι έχουμε πάθει εμείς η ελληνική κοινωνία και είμαστε διατεθειμένοι για χάρη του Ζελένσκι και της ομάδας του ή του Νετανιάχου και της ομάδας του, στο βαθμό που μας αναλογεί, ένας βαθμός, να παίξουμε έστω και με μία στις 10 πιθανότητες ενός κατακλυσμιαίου πολέμου? Δηλαδή αφήνω τελείως το ηθικό κομμάτι, το ανθρώπινο, το ζήτημα της αλληλεγγύης, τα αφήνω όλα αυτά απ' έξω. Τι έχουμε πάθει και έχουμε χάσει το ένστικτο επιβίωσης? Σοβαρό το ερώτημα. Πιστεύετε ότι όλος αυτός ο ευρύτερος πόλεμος των αγορών, της ενέργειας, γιατί ήδη φαίνονται οι νέες επιδράσεις, της οικονομίας, οι δρόμοι είτε του μεταξιού είτε του πολικού ή ινδικού, ο εμπορικός πόλεμος και κυρίως ο αποπαγκοσμιοποιημένος κόσμος πια γεννούν την κρίση στο έδαφος όξυνσης περιφερειακών συγκρούσεων αλλά και πολέμων? Την κρίση τη γεννά το γεγονός ότι ένα μοντέλο το οποίο κυριαρχεί ακόμη, ή μάλλον αποπειράται να συνεχίσει να κυριαρχεί, έχει φάει τα ψωμιά του. Αλλά δεν εγκαταλείπει την εξουσία. Και εννοώ το μοντέλο το οποίο φτιάχτηκε κυρίως μετά το 90.
η κρίση είναι γιατί ο πλανήτης αλλάζει. Ο πλανήτης αλλάζει, το ότι ο πλανήτης αλλάζει κατά τη γνώμη μου σημαίνει δύο πράγματα κυρίως. Το ένα είναι ότι ο καπιταλισμός και ιδίως ο φιλελεύθερος καπιταλισμός έχει φτάσει στα όρια του, είναι μια δύναμη καταστροφής και διαλύει παραγωγικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο προκειμένου να υπερασπίζεται συγκεκριμένα ολιγοπόλια και μονοπόλια, μια χούφτα μεγάλων επιχειρήσεων ανά τομέα. Και το δεύτερο που συνδέεται με το πρώτο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να μείνουν στην ηγεσία του πλανήτη με κάθε κόστος, ενώ δεν μπορούν. Και προκειμένου να το διασφαλίσουν αυτό, προσπαθούν να καταστήλουν και να καταστρέψουν τους αντιπάλους τους. Το οποίο όμως πια δεν είναι καθόλου εύκολο να το πετύχουν, διότι και οι αντίπαλοι τους νιώθουν ότι έχουν τη στρατιωτική και οικονομική δύναμη να αντισταθούν και να διεκδικήσουν το δικό τους μερίδιο. Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα που μπορεί να σας ξενήσει. Όμως εδώ δεν κόβω τίποτα, το ξέρετε αυτό. Και είναι συνδυαστικό, έρχεται από το φίλο τον Περικλή, από τη φίλη τη Φανή, από τον Αλέξη βλέπω εδώ πέρα. Θα το συμπυκνώσω. Πώς γίνεται, μου λένε, παρά τα όσα συμβαίνουν και μήπως όσα συμβαίνουν είναι καλοκουρδισμένα, ρυθμισμένα και σας φανεί, λέει, συνωμοσιολογικό, πώς γίνεται παρά τα όσα συμβαίνουν τα πλάνα του ΣΒΑΜ για Great Reset να μην επηρεάζονται, να βλέπουμε στη Δύση να προχωράει η ατζέντα? Μήπως είναι όλα φτιαχτά τελικώς ένθεν κακήθεν? Το αν είναι φτιαχτά δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί αν είχα τέτοιες γνώσεις και τέτοιο ρεπορτάζ ή δεν θα ζούσα ή θα ήμουν πολύ πλουσιότερος από ό,τι είμαι τώρα. Το δεύτερο είναι ότι σε κάθε κρίση, σε κάθε πόλεμο υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν, οι οποίοι κερδίζουν και από πλευράς χρηματικής, οικονομικής και από πλευράς πολιτικής εξουσίας. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι στον εντός εισαγωγικών δυτικό κόσμο συνωμοσίες υπάρχουν, το ξέρουμε, και όχι μόνο στη Δύση, παντού σε όλο τον πλανήτη, και ότι υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι βλέπουν μέσα από μεγάλους πολέμους ή ένα μεγάλο πόλεμο την ευκαιρία μιας επανεκκίνησης. Και να σας πω κάτι, αυτό δεν είναι ζήτημα συνωμοσίας. Ξέρουμε ότι έτσι συμβαίνει μετά από κάθε μεγάλο πόλεμο. Μία τάξη πραγμάτων πεθαίνει και μία νέα γεννιέται. Η οποία είναι επίδικο η νέα, ποια θα είναι. Και ποια κατεύθυνση. Αυτό συμβαίνει, και στην εποχή μας φυσικά. Αντιστοίχως θα σας πει κάποιος, τέτοια σενάρια δεν απεργάζεται κι ο άλλος εν ευρία, είναι πόλος, Ρώσοι, Κινέζοι. Παλιά θυμάμαι με την ιστορία της Ουκρανίας λέγαμε ότι η Ρωσία ζορίζεται να πέσει αυτάνδρυς στην αγκαλιά της Κίνας, γιατί η Κίνα θα την καταπιεί. Έχει κάποια κρατήματα. Έχει άλλο ρόλο η Κίνα. Σήμερα αυτό βολεύει. Η Ρωσία πια δεν έχει επιλογή, όπως και η Κίνα. Μέχρι να τελειώσει αυτός ο εξελισσόμενος σπονδυλωτά ακόμα παγκόσμιος πόλεμος, ο ένας θα πορευτεί με τον άλλον. Ό,τι δεύτερες σκέψεις και αν έχουν. Όπως ακριβώς μέχρι να κριθεί ότι τελείωνε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ο Στάλιν, ο Τσόρτσιλ και ο Ρούσβελτ πορευόταν μαζί. Όσο και αν απεχθανόταν ο ένας τον άλλον, θα πορευτούν μαζί έως ότου κριθεί το τέλος αυτής της αντιπαράθεσης. Και φυσικά και έχουν και σχέδια που γνωρίζουμε, αυτό που λένε πολυκεντρικός κόσμος ή σε κάποιες άλλες εκδοχές ο ασιατικός αιώνας κτλ. Και σχέδια τα οποία δεν γνωρίζουμε και τα οποία θα μάθουμε ενδεχομένως κάποια στιγμή στο μέλλον. Εννοείται, μην ξεχνάμε κάτι. Μπορεί κατά τη γνώμη μου η Ρωσία, η Κίνα να μην είναι ολοκληρωμένες υπεριαλιστικές δυνάμεις όπως είπα. Είναι καπιταλιστικές χώρες. Η Ρωσία πιο ξεκάθαρα, η Κίνα τέλος πάντων με ένα πιο υβριδικό σύστημα. Έχουν κεφάλαια και αυτές που θέλουν να κερδίσουν. Δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το ΝΑΤΟ. Δεν είναι, για πολλούς λόγους. Αλλά φυσικά και υπάρχουν συμφέροντα στο κατεστημένο τους, συνωμοσίες, σχέδια τα οποία δεν ξέρουμε. Δεν είναι ένας πόλεμος όπως μας εμφανίζει το Hollywood του καλού με το κακό, αλλά μέσα σε αυτό τον πόλεμο κανείς οφείλει να βλέπει ποια είναι η πρωτεύουσα αντίθεση και να τοποθετείται επί αυτής. Θέμης Τζιμάς, θέλω να τον ευχαριστήσω πρωί της Δευτέρας εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζιμά, να είστε καλά. Να είστε καλά.